Δεν καταλαβαίνετε τώρα. Α, καλά κάνετε. Αφήνουν στο Πανελλήνιο την τιμιότητά μου. Θα του δώρω. Δεν θα μου γλιτώσει το έλεγχο από αυτού. Ο Τσίπρα πρώτο από όλου. Ο άθλιο και αγρίο θα του δώσετε. Είπατε μια μεγάλη κουβέντα στην ομιλία σας. Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μη λογοδοτήσει για αυτό που έκανε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί δεν έχει καταλάβει που έπλεξε. Εντάξει. Ειδικά ο Τσίπρας που είναι διαφθαρμένος με το μεδούλι. Τι εννοείται διαφθαρμένος ο πρωθυπουργός? Λέτε να μην ξέρω εγώ αν τα παίρνει ο Τσίπρας. Από πού θα τα δείτε στην επιτροπή, θα τα πάω. Α λειτουργήσει η επιτροπή. Μισό λεπτάκι, και θα δείτε. Μισό λεπτάκι. Όχι, αφήστε με ένα λεπτό. Δεν μπορεί να έρχεστε και να λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Θα τα πω στην προκαταρτική. Δεν μπορεί να έρχεστε και να λέτε ότι τα παίρνει ο πρωθυπουργός. Θα τα πω. Δεν κατάλαβα. Για πρωθυπουργό δεν λένε ότι τα παίρνει. Ωραία, από πού τα παίρνει? Δεν, λοιπόν, δεν έβαλε ο κ. Παγγελόπουλο να τα πούνε. Ναι, αλλά εκεί υπάρχουν μαρτυρίες. Εσείς από πού το λέτε? Τους ξέρετε αυτά πάνε. Δεν οφείλω εγώ να τους ξέρω. Η δικαιοσύνη τους εξετάζει. Μόνο πολλά τους ξέρω. Εσείς από πού έχετε στοιχεία, από πού τα παίρνει? Όχι, δεν θα πω εδώ. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε τώρα. Στην προκαταρτική. Στην προκαταρτική. Όταν ανοίξει και δουλέψει. Εγώ θα καταθέσω ενόρκως αυτά που γνωρίζω. Για το ποιοι φαρμακοβιομήχανοι ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ ή τον κύριο Τσίπρα. Ή τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω τώρα πώς, θα το δούμε. Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Άλλο ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε. Εγώ δεν έχω. Ακούστε. Επειδή εγώ δεν χρωστώ σε κανέναν και επειδή εμένα δεν μπορούν να μου βρουν μισό ευρώ και επειδή έχω, ό,τι έχω δουλέψει στη ζωή μου και το έχω βγάλει με υδρότα, δεν θα επιτρέψω σε ένα παλιόπαιδο που πήρε την εξουσία με κατάληψη και ψέματα να παίξει με τιμή και την υπόλοιψή μου. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και μην νομίζει κανένας ότι είναι ο Πολάκης ή ότι είναι ο Παπαγγελόπουλος. Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος. Το κατηγορείτε Γεωργιάδη, και τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Για άλλη εκτελεστικά όργανα. Κύριε Γεωργιάδη, ο Τσίπρας. Εσείς λεπτό. Βλέπετε στον Τσίπρα ένα γλυκό πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο που βλέπετε, το λέω εδώ στη τηλεόραση του Α. Το πραγματικό πρόσωπο του Τσίπρα, παίξτε το βίντεο, είναι όταν στην κυρία Τσικρίκα εκεί με τις άδειες, τόλμησε να του κάνει την ερώτηση για το πώς θα χάσει τη δουλειά της. Και πώς έφυγε ξαφνικά η μάσκα του καλού παιδιού και άρχισε να τη βρίζει που θα έχανε τη δουλειά της. Ο πραγματικός Τσίπρας είναι ο Πολάκης. Mm-hmm. Κανένας άνθρωπος αξιοπρεπής δεν θα άφηνε τον Πολάκη Υπουργό Υγείας όταν απεδείχθη πλέον περίτρανα ότι συγκάλυψε το θάνατο ενός τετράχρονου παιδιού. Ψεύτη κατά δάκρυά σας, είπε ο κ. Πολάκης σήμερα στο Facebook. Το για το τετράχρονο κύριε παιδί. Κύριε Γεωργιάδη, είπατε θα καταθέσετε στην στοιχεία. Μισό λεπτό. Στοιχεία που θα αποδεικνύει. Ναι, μισό λεπτό. Θα... Όχι στοιχεία, μαρτυρίες. Ναι. Μαρτυρίες που έχουν φτάσει στην αντίληψή μου, φυσικά. Και που θα αποδεικνύουν. Μαρτυρίες που έφτασαν στην αντίληψή μου. Και θα βάλουμε μετά τους νόμους που καταψήφισε ο Τσίπρας. Πότε έφτασαν οι μαρτυρίες στην αντίληψή μου. Αυτό μοιάζει λίγο με